Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1079. Είναι από την επιστολή τη Δευτέρα του Αποστόλου Πέτρου και από το τρίτο κεφάλαιο. Γάμα 1, σελής 1079, επιστολή Αποστόλου Πέτρου Δευτέρα. Δευτέραν ήδη ταύτην την επιστολή σας γράφω αγαπητοί, με τα σοπίας διεγείρω διεπενθυμίσω στην ειλικρινή σας διάνοιαν, δια να ενθυμηθείτε τους λόγους, τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελίαν την εντολήν ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουν συνελθείεντε σε σχάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουν συνούτως απ' αρχής της κτήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διείδατος, για τον οποίον ο τότε κόσμος απολέσθη κατακλειστής υπό του ύδατος. Η δε σημερινή ουρανή και η γη δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένη, φυλατώμενη δια το πυρ, την ημέραν της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίου μία μέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την έσ λογίζονται τούτο βραδύτηταν, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλω να απολιστώνσει την έσ εξ ημών, αλλά πάντες να έλθω συν εις μετάνοιαν. Θέλει δε έλθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτής, καθήν οι ουρανοί θέλουσιν παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμαν άγιον και ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουν συγχωνευτεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτή νέους ουρανούς και νέα γην προσμένομεν ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτο αγαπητοί ταύτα προσμένοντες σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου ημών. Καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε εσάς κατά την δοθήσαν σε αυτόν σοφίαν ως και εν τες πάσες επιστολές αυτού λαλώνουν αυτές περί τούτων μεταξύ των οποίων είναι την άδεις νόητα τα οποία οι αμαθείς και οι αστήρικτοι στρεβλώνουσιν ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Σύς λοιπόν αγαπητοί προγνωρίζοντες ταύτα φυλάτεστε δια να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από το σπιτηριγμό σας. Αυξάνεστε δε εις την χάρη και εις την γνώση του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού, εις αυτούν έστω η δόξα και νυν και εις ημέρα αιώνος. Αμήν. Αυτό είναι αδελφοί αγαπητοί το συμπέρασμα των δύο επιστολών, των τελευταίων επιστολών της Γραφής, που απέστειλε ο Απόστολος, που έγραψε ο Απόστολος Πέτρος για να μας υπενθυμίσει την ειλικρινή μας διάνοια, ενθυμούμενη πρώτον τους προλαληθέντας υπό την Αγίων Προφητών λόγους, καθώς είναι γεγραμμένο, κάνουμε πολύ καλά και προσέχουμε στον προφητικών λόγων ως εις λίχνο φέγγοντα εις σκοτεινό τόπο, μέχρι να έρθει η αυγή και να ανατείλει ο Ιησούς Χριστός εις τας καρδίας μας, αλλά το σημαντικότερο και εις την εντολή ημών των Αποστόλων και του Κυρίου
και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εκείνο λοιπόν το συμπέρασμα είναι: προγνωρίζοντες πάντα τα αυτά, να φυλάτεστε με τα πάσης προσοχής και επιμελίας, δια να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των αθέσμων, έξω δηλαδή από το Λόγο του Θεού, ώστε να εκπέσετε από το στηριγμό σας, που είναι ο Λόγος του Θεού, ο λίθος τον οποίον εξουθένησαν άνθρωποι και εξέπεσαν. Και η εντολή: αυξάνεστε εις τη χάρη. Και ο Θεός του ταπεινούς δίνει χάρη. Δηλαδή φροντίστε την ταπείνωσή σας. Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείρα του Θεού για να σας υψώσει ο Θεός. Αυξάνεστε στη χάρη του Θεού, αλλά αυξάνεστε και στη γνώση, την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο. Αντιστάθητε εις τον διάβολο, υποτάχθητε εις τον Θεό. Πλησιάσατε εις τον Θεό και τότε θα πλησιάσει σε εσάς. Και τότε θα έρθετε, καθώς υπηρετείτε τον Χριστό, και ο Θεός θα σας καταστήσει οικονόμους των μυστηρίων του Θεού και θα γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι γεγραμμένο ότι τις έσχατες ημέρες θα έρθουν εμπέκτες. Και πώς θα τους διακρίνεις? Δηλαδή τι θα πει να διακρίνω? Μήπως εγώ είμαι εμπέκτης? Εμπέκτες. Και θα τους διακρίνεις εάν περπατούν κατά σιδείας αυτοανεπιθυμίας. Πολύ σοβαρό κριτήριο. Περπατούν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ή με την άποψή τους, με τη γνώμη τους? Πάρα πολύ σοβαρό αυτό, αδερφοί. Και λέγουν, αρνούνται την αρπαγή της Εκκλησίας. Φοβερό. Μάλιστα κάποιος, και εξ ημών αυτών, είπε ότι η διδασκαλία της αρπαγής είναι δαιμονική. Φοβερό, αδερφοί. Απίστευτο. Και το λέει, αρνούνται εμπέζοντες, περιπατούντες κατά της ιδίας αυτών επιθυμίας, τα μυστήρια των βασιλείας των ουρανών για τις έσχατες ημέρες, λέγοντας, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του Θεού, πού είναι η αρπαγή της Εκκλησίας? Τόσα χρόνια το ακούμε, τόσα χρόνια το λέμε, τόσα χρόνια περιμένουμε, από τότε που οι πατέρες ημών εκοιμήθησαν, παρόλα αυτά τα πάντα διαμένωσιν ούτως απαρχής κτίσεως. Και η αιτία: διότι αγνοούσι εκουσίως. Δηλαδή με επίγνωση αγνοούνε εκουσίως ότι με το Λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν απαρχής και η γη συνεστώσα εξίδατος βγήκε από το είδωρ, γιατί όλη η γη το καλυμμένη με είδωρ, και με το Λόγο του Θεού δημιουργήθηκε η ξηρά, και με το Λόγο του Θεού στηρίχθηκε η ξηρά πάνω στο νερό. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Όλη η γη το καλυμμένη με είδωρ, και είπε ο Θεός γεννηθεί το ξηρά και εγένετο. Και όχι μόνο αυτό, στηρίχθηκε και πάνω στο νερό. Απόδειξης δε τούτου είναι ότι όλη η γη είναι καλυμμένη από νερό. Ήταν και πράγματι το νερό υπερτερεί σε ποσότητα από τη γη. Όταν ο Νόε κάλεσε τους ανθρώπους, αποκαλύπτοντάς τους
ότι θα γίνει κατακλυσμός πλήρης, να εισέλθουν, τους κάλεσε να εισέλθουν στην Κιβωτό, που είναι η εκκλησία, δεν πίστεψαν. Έκλεισε η πόρτα, φοβερό, έκλεισε η πόρτα της αρπαγής της εκκλησίας, θα έλεγα σήμερα. Και τότε ήρθε κατακλυσμός και κάλυψε τα πάντα. Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού κάτι που το διάβασα σήμερα και πραγματικά. Και λέει, και μετά τα σιπτές ημέρας τα ύδατα του κατακλυσμού επήλθαν επί της γης. Το 600ο έτος της ζωής του Νόε, το δεύτερο μήνα, τη 17η ημέρα του μηνός, εσχίστησαν όλα επί γη της μεγάλου αβύσσου, της μεγάλης αβύσσου. Και οι καταράκτες των ουρανών ανοίχθησαν και έγινε η ετός 40 μέρες και 40 νύχτες και κάλυψε όλη τη γη. Αυτό είναι εκουσίως αγνοούν το Λόγο του Θεού. Αλλά εκουσίως αγνοούν ότι και η σημερινή ουρανή και η γη δια του αυτού Λόγου του Θεού είναι αποτεταμιευμένη. Τότε ήταν δια του Λόγου του Θεού βγαλμένη από το νερό και στηριγμένη στο νερό. Τώρα η γη και η ουρανή δια του Λόγου του Θεού είναι αποτεταμιευμένη και μάλιστα φυλατώμενη δια το πυρ εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Δηλαδή υπάρχει μέρα κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων, που θα έχει προηγηθεί όμως αυτό που κάποιοι εμπέζουν τώρα, η αρπαγή της Εκκλησίας. Το κρίσιμο λοιπόν σημείο, αγαπημένα μου αδέρφια, είναι ο Κύριος έρχεται καθήν ώρα, δεν στοχάζεστε. Γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ημέρα δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Γίνεστε έτοιμοι. Προσέχετε εις εαυτούς. Μην υπερηφανευτείτε και πείτε ξέρω, εγώ είμαι. Όχι, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και προσέχετε από τις ψευδοδιδασκαλίες, από τις αιρέσεις απολίας. Γιατί εξέφνης θα έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής, εξέφνης. Και ο Θεός να μας φυλάει, καθώς ο Κύριος μας έφερε σήμερα στην Εκκλησία, κατά τον ίδιο τρόπο ο Κύριος να μας φέρει έτοιμους την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Γιατί? Γιατί δια του Λόγου του Κυρίου η σημερινή ουρανή και η γη είναι αποτεταμιευμένη και φυλάτονται δια το πυρ την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Ποια είναι η μέρα αυτή? Εδώ τώρα μας αποκαλύπτεται κάτι ιδιαίτερο. Προσέχετε, μην σας λανθάνει, δεν το καταλάβετε, ότι μία μέρα παρακυρίου είναι 1000 χρόνια ανθρώπινα και 1000 χρόνια ανθρώπινα είναι μία μέρα για τον Κύριο. Και η μία μέρα του Κυρίου που είναι 1000 χρόνια αρχίζει με το κέλευσμα του Θεού, με τη φωνή του Αρχαγγέλου και με την εσχάτη σάλπιγγα του Θεού και τελειώνει με τη Δευτέρα Παρουσία. 1000 χρόνια. Δηλαδή υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών αδελφών εν Χριστώ, η επισύναξη των Αγίων δια των αγγέλων που στέλνει ο Χριστός, ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας, η Δευτέρα Παρουσία που θα κατέβει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων, η χιλιετής βασιλεία, γι' αυτό λέει 1000 χρόνια, που θα βασιλεύσει ο Χριστός με τα πάντων των Αγίων 1000 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, όσον καιρό 1000 χρόνια θα είναι δεμένος ο διάβολος, και όταν ο διάβολος λυθεί, τότε θα παρασύρει όλους τους ανθρώπους στις 4 άκρες της γης. Και θα ξεσηκωθούν
όλοι εναντίον της Ιερουσαλήμ, του Χριστού και των Αγίων. Και τότε ο Θεός θα ρίξει πυρ εκ του ουρανού και θα κατακάψει άπαντες. Και τότε ο Χριστός λέει «Ιδού κάνω νέα τα πάντα». Θα γίνει κρίση καθώς αυτός θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του και θα κρίνει τα πρόβατα στα δεξιά, τα ερήφια στα αριστερά. Και το ερώτημα, ξανά το λέω, είναι «Συ είσαι πρόβατο ή ερήφιο?» Στα πρόβατα θα πει «Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε τη Βασιλεία των Ουρανών, την ετοιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου, αποκαταβολής κόσμου». Και προς τα ερήφια των εξαριστερών θα πει «Υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου εις το πυρ το εξώτερο». Και τότε νέα γη και νέους ουρανούς θα δημιουργήσει. Τίποτα το υλικό δεν θα υπάρχει, γιατί θα κατακαούν όλοι. Τώρα η γη και η ουρανή, τα υλικά, είναι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αποτεταμιευμένοι, φυλατώμενοι δια το πυρ για την ημέρα της κρίσεως, που θα είναι το τέλος πάντων. Και μπαίνουμε τώρα σε αυτό που ενδιαφέρει εμάς. Καθώς διαβάσαμε στον ψαλμό ότι εγώ θα κάνω κρίση όταν θα έρθει ο ορισμένος καιρός εν ευθύτητη. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την εσλογίζονται ότι το βραδύτητα. Δεν αρχεί. Εμπέκτασα λένε δεν γίνεται τίποτα επειδή άργησε. Ο Θεός όμως λέει με το Λόγο Του «Δε βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, καθώς μερικοί λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά το κρίσιμο σημείο και το μήνυμα το σημερινό, αλλά μακροθυμεί για μας μέσα στην Εκκλησία, για τα πρόβατα, τα εκ δεξιών, μακροθυμεί για μας, γιατί δεν θέλει μερικοί από μας να απολεστούνε, αλλά όλοι να έρθουν με εις μετάνοια». Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Και μάλιστα στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας λέει κάτι που είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, συγκλονιστικό πάντοτε. «Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου». Δηλαδή δεν βραδύνει την υπόσχεση αυτού, κάνει υπομονή. Της υπομονής θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Ο υπομένας έως τέλους θα σωθεί. «Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου», λέει ο Θεός, και ποια είναι η υπομονή του? «Δε βραδύνει την υπόσχεση αυτού, μακροθυμεί για μας». Μη τυχόν μερικοί από μας δεν είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό μας προσκαλεί εις μετάνοια. Εμάς μακροθυμείς εμάς. Γιατί εάν φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του Θεού και αυτός θα μας φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία μέλει να έρθει επί της οικουμένης όλης, δεν αναδοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης, που είναι το επόμενο δευτερόλεπτο της αρπαγής της Εκκλησίας. Μακροθυμεί. Θυμάμαι όταν μπήκα στην Εκκλησία το 83, λέγαμε «Ο Κύριος έρχεται». Άλλοι λέγαν το 88, αργότερα το 90, αργότερα το 2000, αργότερα. Ο Κύριος έρχεται, μακροθυμεί όμως. Μακροθυμεί για μας. Μην πεις «δεν έρχεται». Μην πεις «δεν έρχεται». Έρχεται ο Κύριος. Το πιστεύουμε, αδερφοί αγαπητοί? Έρχεται. Μακροθυμεί όμως, δεν βραδυπορεί, μακροθυμεί για μας. Μήπως μερικοί από μας δεν έρθουμε εις μετάνοια και απολεστούμε. Κατά την οποία αυτή η μέρα που θα έρθει ο Κύριος, ως κλέφτης ενοιχτή, γιατί αν ο κλέφτης ήξερε, μάλλον αν ο νοικοκύρης ήξερε πότε θα έρθει ο κλέφτης, θα γρυπνούσε. Αλλά έρχεται καθήν ώρα αν δεν προσμένετε. Μακροθυμεί διημάς.
διότι θα έρθει η μέρα του Κυρίου, η αρπαγή της Εκκλησίας που ξεκινάει μία μέρα χίλια χρόνια. Θα έρθει πραγματικά ξαφνικά. Οι ουρανοί, και όταν λέει ουρανοί είναι όλο το σύμπαν, το οποίο δεν το ξέρει ο άνθρωπος, δεν το έχει, δεν έχει φτάσει στα άκρα του σύμπαντος, είναι άπειρο. Οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με πάταγο μεγάλο. Εν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού, με πάταγο μεγάλο οι ουρανοί όλοι αυτοί θα εξαφανιστούν. Τα στοιχεία δε. Πειρακτούμενα θα διαλυθούνε και η γη και τα εναυτή έργα θα κατακαούνε. Σε μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, με φωτιά. Κύριε Θεέ μου, απίστευτο αδερφοί, όλο αυτό το σύμπαν, όλο αυτό το οποίο δεν έχει όρια, σε μια στιγμή, το ξαναδιαβάζω, οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με πάταγο μεγάλο, τα στοιχεία δε. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες στοιχείων που πρέπει να, τα στοιχεία που πάντα έλεγαν οι ανθρωπότης, γη, νερό, αέρας και φωτιά. Αυτά είναι τα στοιχεία στη γη, αλλά επίσης είναι και τα στοιχεία, τα μόρια, τα άτομα κλπ, τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια, όλα τα στοιχεία της φύσεως, καυσούμενα, πειρακτούμενα, θα διαλυθούν ριζιδών. Τίποτα δεν θα μείνει σε μια στιγμή. Και θα χωνευθούνε, θα λιώσουνε. Καταλαβαίνετε αδερφοί, όλο το σύμπαν σε μια στιγμή θα λιώσει. Κύριε Θεέ μου. Και σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού προσμένουμε νέα γη και νέους ουρανούς πνευματικά. Και από τους ουρανούς θα κατέβει πραγματικά η νύμφη του Χριστού, η Νέα Ιερουσαλήμ, ο τόπος κατοίκησης των παιδιών του Θεού με τον Πατέρα τον Ουράνιο. Τότε και ο Χριστός, καθώς ο Πατέρας Θεός θα υποτάξει τα πάντα υπό τους πόδας του Χριστού και ο Χριστός θα υποταχθεί στον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, και τότε θα υπάρξει ένας δυνάστης, δυνάστης στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κυρίαρχος, ένας κυρίαρχος που θα είναι βασιλεύς των βασιλευόντων αιωνίως και κύριος των κυριευόντων αιωνίως. Και έχουμε την ευκαιρία να είμαστε ένας από αυτούς τους βασιλεύοντες αιωνίως και κυριεύοντες αιωνίως τώρα. Τώρα! Τώρα είναι ο καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Ταπεινώθητε υπό την κατέαν χείραν του Θεού. Όποια ηλικία και να έχεις. 5, 10, 15, 20, 30, 80, όποια ηλικία και να έχεις. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα να ακούς το λόγο του Θεού. Μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Αλλά ταπεινώσου και πες Χριστέ μου, βόηθαμε εμένα, την οικογένειά μου, τους συγγενείς μου, βόηθαμε, κάνε σωτηρία. Γιατί έρχεται αναζωπήρωση μεγάλη, θα σωθούν πολλές ψυχές. Έχεις ευκαιρία σωτηρίας, έχουμε ευκαιρία σωτηρίας, μόνο προσευχή σου εξήτησε, δόξασε, ευχαρίστησε, ομολόγησε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Κύριε Θεέ μου, δεν είναι απλά τα πράγματα αγαπημένα μου αδέρφια.
Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Επειδή λοιπόν όλα αυτά διαλύονται, όλα, τίποτα δεν θα μείνει από αυτά που ξέρουμε, που βλέπουμε, ούτε η γη, ούτε το πλήρωμα αυτής, ούτε η ουρανή, τίποτα το υλικό. Να κάνω μία ερώτηση. Το πιστεύεις, αδερφέ? Αμήν. Πιστεύεις το Λόγο του Θεού? Αμήν. Γιατί, αγαπημένα μου αδέρφια, αν δεν πιστεύουμε, δεν θα το ζήσουμε. Αν πιστεύουμε, θα φοβηθούμε, θα εξητήσουμε τον Κύριο και θα λάβουμε έλεος και εμείς και οι οικογένειές μας. Πες το δυνατά από μέσα σου. Κύριε, πιστεύω, αλλά πρόσθεσε κιόλας βοήθημη στην απιστία μου. Πιστεύω, Κύριε. Πιστεύω, Χριστέ μου. Δεν θέλω να είμαι έξω από τους βασιλεύοντες και κυριεύοντες αιωνίως. Δεν θέλω να είμαι έξω από την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν θέλω να είμαι στην εφταετία του Αντίχριστου. Βοήθησέ με, Κύριέ μου, σε παρακαλώ. Δεν αξίζω. Αλλά κατά χάριν εσύ θα με λεήσεις. Κατά χάριν. Το πιστεύω ότι θα με λεήσεις. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις άγιες αναστροφές, λέει ο Λόγος του Θεού, σε άγιες συναναστροφές. Ποιοι θα είσαστε εσείς? Ποια είναι η ζωή σου? Ποια είναι η εισοδό σου και η έξοδό σου? Τι λες? Τι ακούς? Τι βλέπεις? Ο διάβολος έχει ξεσηκώσει όλες τις δυνάμεις και φέρνει μπροστά μας να ακούμε, να βλέπουμε. Μας παρασύρει να λέμε. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Γιατί ο αντίδικός σας ο διάβολος ως λέον οριόμενος γυρίζει γύρω γύρω και μάλιστα μεταμορφώνεται και σαν άγγελο φωτός για να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Προσέχετε! Και το προσέχετε δεν απευθύνεται σε εσάς, πρώτα σε μένα, το εννοώ. Να προσέχω εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, την οικογένειά μου. Γιατί αν πιστέψεις εσύ και μείνεις στον Ιησού Χριστόν, θα σώσει ο Κύριος και εσένα και τον οίκον σου. Γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Θα σώσει και εσένα και τον οίκον σου. Αλλά πρόσεχε. Αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Μην εισέλθετε σε πειρασμό. Καταλαβαίνετε, αδερφοί αγαπητοί, σε τι κίνδυνο βρίσκεται η ψυχή μας? Η ψυχή πάντων ημών βρίσκεται εν κινδύνο, λέει ο Λόγος του Θεού. Το καταλαβαίνουμε? Η ψυχή μου βρίσκεται σε κίνδυνο. Η ψυχή σου, αδερφέ μου, βρίσκεται σε κίνδυνο, μεγάλο κίνδυνο, φοβερό κίνδυνο. Ο Θεός να μας ελέησει. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Επειδή λοιπόν όλα αυτά διαλύονται, ποιοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιο, σε συναναστροφές άγιες, σε ευσέβεια, φοβούμενοι το Θεό και σεβόμενοι όλους τους ανθρώπους, προσευχόμενοι για όλους τους ανθρώπους, για τους εχθρούς σου, για αυτούς που σε μισούνε, για αυτούς που σε κατηγορούνε, για αυτούς που λένε εναντίον σου, εσύ να προσεύχεσαι για αυτούς. Γιατί τότε θα είσαι τέκνο του Πατρός σου του Αγίου. Γίνεστε μιμητέ του Θεού, ως τέκνα Θεού αγαπητά, και περπατείτε εν αγάπη. Εάν δεν προσεύχεσαι για όλους αυτούς που σε ταλαιπωρούνε, ουρανό δεν πας. Διότι είμεθα Άγιοι δια της αγάπης, καθώς μας προσκάλεσε εις υιοθεσίαν ο Κύριος.
Άγιοι δια της αγάπης. Και μάλιστα προσμένοντες, πολύ σοβαρό. Τι προσμένεις, αδερφέ, τώρα στη ζωή σου? Είσαι νέος, να επιτύχεις. Είσαι γέρος, να έχεις καλά γεράματα υγιής. Είσαι παιδί, τι προσμένεις? Αγαπημένα μου αδέρφια, προσμένουμε τον Ιησού Χριστόν να έρθει να μας παραλάβει. Αμήν. Τι προσμένω, Κύριε? Τι άλλο να προσμένω, αγαπημένα μου αδέρφια? Δεν βλέπετε ότι όλα χάνονται, όλα καταστρέφονται, όλα διαλύονται? Ήδη κλιματική κρίση, πείνα, αυξήσεις. Τι να πω τώρα? Τα χιόνια στο Βόρειο Πόλο λιώνουν, ανεβαίνει το επίπεδο της θαλάσσης, τη θερμοκρασία της γης, πλημμύρες, φωτιές, και όλα αυτά χειροτερεύουνε. Τι προσμένεις, αδερφέ? Τι προσμένεις? Να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει όλους μας. Αλλά όχι μόνο προσμένοντες, και σπέβδοντες. Εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, τι θα πει σπέβδοντες? Τρέχω. Ίσως και προλάβω, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Δηλαδή, τα μένω πίσω των λησμονών. Τα λησμονώ, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Τρέχω, σπέβδω. Μην αφήνεις τις μνήμες, τις θύμησες. Σε παρασύρουνε, τις αναμνήσεις. Ξέχασέ τα όλα, τα καλά και τα κακά και τα άσχημα, όλα ξέχασέ τα. Ιδού νέα γη και νέους ουρανούς ετοιμάζει ο Θεός. Τα μένω πίσω, δεν λέει ανοησία. Συγχώρεσέ με, Κύριε μου, δεν κάνει λάθος ο Απόστολος Παύλος. Τα μένω πίσω λησμονών, όχι λησμόνησα, λησμονώ πάντοτε. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Τι θα πει επεκτείνομαι? Είπε ο Ιαβής, Κύριε, σε παρακαλώ, ευλογώ να με ευλογήσεις, να εκτείνεις τα όρια μου, να με φυλάτεις από κάθε κακό, να μην έχω θλίψη. Και ο Θεός του είπε, όλα στα χαρίζω. Έκτινον τα όρια μου, τα πνευματικά. Τι σημαίνει έκτινον, επεκτηνόμενος, έκτινον τα όρια μου τα πνευματικά? Βγάλε με από τον κόσμο τελείως, Κύριε. Και αυτό και εκείνο να το προσθέτεις, να το προσθέτεις. Έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω, σπέβδω για το βραβείο της ανοκλήσεως. Αυτό θέλουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, το βραβείο της ανοκλήσεως. Τι άλλο να θέλουμε? Δηλαδή, ποιο είναι το βραβείο της ανοκλήσεως? Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εδώ στη γη εστάθης πιστός, στα πολλά εκεί πάνω εγώ θα σε καταστήσω. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Είσαι δούλος αγαθός και πιστός? Είσαι τεμπέλης και άφρον και ασεβής? Τι δούλος είσαι? Κάνε με, Κύριε μου, σε παρακαλώ. Κάνε μας όλους. Προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, κατά την οποία οι ουρανοί πυρούμενοι θα διαλυθούν και τα στοιχεία πυρακτούμενα θα λιώσουν. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στους οποίους κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού. Μπορεί να το χωρέσει, μπορεί να το χωρέσει το μυαλό σου, ότι θα γίνουν νέα γη και νέοι ουρανοί? Το χωράει? Μην κοιτάς αυτά. Ο Θεός θα κάνει
νέα γη και νέους ουρανούς, που όμως εκεί κατοικεί μόνο η δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και άμωμοι, χωρίς μόμο, χωρίς αμαρτία η κοιλίδα ετήτων τιούτων. Και θεωρείτε ευκαιρία σωτηρία στη μακροθυμία του Κυρίου που βραδύνει. Βραδύνει ο Κύριος, μακροθυμεί. Και μακροθυμεί, θεωρείς αυτό ευκαιρία για τη σωτηρία σας. Πρόσεχε, αδερφούλα μου μικρή, αδερφέ μου μεγάλε, πρόσεχε. Σε λίγο θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, το σώμα σου θα μεταμορφωθεί ή θα μείνεις κάτω. Φοβερό, αδέρφοι. Να σκεφτόμαστε πάντοτε το επόμενο δευτερόλεπτο της αρπαγής της Εκκλησίας. Πού θα είσαι, απάνω ή κάτω? Το καταλαβαίνετε τι είναι αυτό? Γι' αυτό το ότι βραδύνει ο Κύριος, να το θεωρήσουμε ότι είναι ευκαιρία σωτηρίας και να μην προσπαθούμε να εξηγήσουμε τις γραφές, γιατί υπάρχουν και δυσνόητα που οι αμαθείς και οι στήριχτοι αστήριχτοι στρεβλώνουν. Με απλότητα, αδερφοί, με απλότητα, με τη χάρη του Χριστού. Σεις λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα, αμήν, προγνωρίζοντες ταύτα, φυλάτεστε δια να μην παρασυρθείτε από την πλάνη των αθέσμων και εκπέσετε από το σπιδηρμό σας. Γι' αυτό ζητήστε τη χάρη του Θεού εν ταπεινώση και την επίγνωση του Ιησού Χριστού εν αποκαλύψει. Και τότε πραγματικά στη ζωή σου θα δοξάζεται κάθε μέρα ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Κάθε μέρα θα τον δοξάζεις, θα τον ευλογείς, θα τον ευγνωμονείς. Γιατί προσμένεις την Ανάστασή σου. Αμήν.